Καλώς ήρθατε, κυρία Μπαλού. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Με καταγωγή από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα είμαι, ναι. Από την Μεσαριά. Ναι, το χωριό μου το λένε Μεσαριά. Ναι. Είναι στο βορρά. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, όπως τα περισσότερα στα Επτάνησα. Ναι, τράπεζο υπάλληλος. Ναι. Έχετε υπάρξει περιφερειακή σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής και παλιότερα νομαρχιακή σύμβουλος Αθήνας. Ναι. Καλό να τα πούμε αυτά για όλους όσοι δεν τα ξέρουν. Έχετε τελειώσει τη Σχολή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΛΚΕΠΑ και τη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έχετε διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, ΟΤΟ ΕΚΙΝΟΣ, εν συντομία, πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζόμενων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΑΜΕ, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕΕ. Ναι. Και μάλιστα έχετε υπάρξει και υποψήφια αντιπεριφερειάρχη του βορείου τομέα της Αττικής με το συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι. Το κρίσιμο, κατά τη γνώμη μας, σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε στο βιογραφικό και για μένα... Πολύ σύντομα. Ναι, αλλά και πολλοί άλλοι μπορεί να έχουν πολλά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική τους ταυτότητα και την εμπειρία τους κτλ. Το κρίσιμο όμως και για τις εκλογικές μάχες είναι το κριτήριο της δράσης που έχουν οι υποψήφοι στους συνδυασμούς, η συμμετοχή τους στους αγώνες του λαού όλο το προηγούμενο διάστημα, ανεξάρτητα από τις εκλογές δηλαδή που παίρνουμε μέρος τώρα. Το κριτήριο είναι οι απόψεις τους, η αντιλήψη τους, οι θέσεις που παίρνουν στα πράγματα, με ποιον είναι δηλαδή. Γιατί μπορεί να έχεις πάρα πολλές περγαμηνές επιστημονικές ή και λιγότερες αν θέλετε, επαγγελματικές και ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να έχει να φέρει τίτλους. Το βασικό όμως είναι αν στη ζωή σου και στη δράση σου υπηρετείς τα συμφέροντα της λαϊκής οικογένειας ή καταθέτεις τις γνώσεις σου, τα πτυχία σου, τις ικανότητές σου στην υπηρεσία, κατά τη γνώμη μας, των συμφερόντων των μεγάλων, των χορτάτων, των ισχυρών. Ναι. Οπότε το κριτήριο λοιπόν και της ψήφου και της επιλογής όλων μας είναι η στάση τους, η δράση τους, η σχέση τους με τις αγωνίες και τις ανάγκες αυτού του λαού. Και αν μη τι άλλο, κυρία Μπαλού, εσείς υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, είτε στις περιφέρειες είτε στους δήμους, δεν κρύβετε την πολιτική σας και κομματική σας ταυτότητα, να το πω έτσι απλά. Ούτε παριστάνετε τους ανεξάρτητους υποψηφίους, αντίθετα είστε απέναντί τους. Και δεν μιλάτε έτσι γενικώς και ορίστως για μια ανεξάρτητα και δημόνευτη αυτοδιοίκηση ή τοπική διοίκηση. Μιλάμε για πρώτου και δεύτερου βαθμού. Κοιτάξτε, ανεξάρτητος δεν είναι κανένας, γιατί είναι εξαρτημένος από τις αντιλήψεις του και τις σκέψεις του. Είναι προσβλητικό αυτό, κατά τη γνώμη μας, και για τον ίδιο τον κόσμο που μας ακούει, αλλά και για αυτούς που το λένε. Δείχνει ακριβώς και μια προσπάθεια που κάνουν να θολώσουν το κριτήριο της ψήφου. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση δεν εμφανιζόμαστε μόνο στις εκλογές. Έχει σημασία αυτό. Σωστά. Έχουμε δράσει μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από το ΠΑΜΕ, μέσα από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και όχι μόνο, λέω για τη Ζάκυνθο συγκεκριμένα, σε όλα τα προβλήματα του λαού μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν σκεφτεί εδώ ο Ζακυνθινός λαός τη δράση που αναπτύξαμε μέσα από το Εργατικό Κέντρο για το νοσοκομείο, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τα εργασιακά ζητήματα, για απολύσεις, εκεί θα δει όλους όσους θα είναι υποψήφοι μέσα στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Δεύτερο. Και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί. Και μέσα από το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο. Σωστά, γιατί σωστά. Και εκεί έχουμε μια δράση και μια στάση. Όχι ευχεριακά, συγκυριακά και προεκλογικά στους δρόμους και στους αγώνες. Όχι, γιατί. Σε μόνιμη και σταθερή βάση. Βεβαίως. Εμείς δεν περιμένουμε μια καρέκλα για να αγωνιστούμε. Αποδεδειγμένα αυτό. Ούτε περιμένουμε να καθίσουμε στην καρέκλα για να αγωνιστούμε. Και αυτό νομίζω μπορεί να το κρίνει ο κόσμος. Τα δε πρόσωπα μπαίνουν πίσω. Δεν πάνε δηλαδή τα πρόσωπα μπροστά. Τα πρόσωπα πάνε μαζί, ναι, τους εργαζόμενους, τις ιδέες μας και τις αντιλήψεις μας. Επίσης, επειδή σωστά είπατε ότι πολλοί εμφανίζονται ανεξάρτητοι, χρησιμοποιούν αυτή την καραμέλα. Αντάρτες, με ή χωρίς εισαγωγικά ή κάτι άλλο. Πρέπει όμως εμείς τουλάχιστον δεν κρύβουμε όσοι ανήκουμε στο ΚΚΕ ότι έχουμε αυτή την πολιτική ταυτότητα, είναι επιλογή ζωής. Δεν κρύβουμε εκείνη τιμή μας το ότι μας στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα ως Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτό είναι και εγγύηση προς τον κόσμο, γιατί μπορεί ανεξάρτητα αν έχει ψηφίσει ή όχι το ΚΚΕ ή αν συμφωνεί σε όλα μαζί του, νομίζω ότι μπορεί να ξέρει ότι έχει καθαρά απέναντί του ένα κόμμα που τον στηρίζει στους αγώνες του και στα προβλήματά του, και ό,τι ψηφίσει αυτό θα βγει. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι είναι καθαρό πια στον κόσμο ότι πολλοί
που πριν στις προηγούμενες εκλογές ήταν ας πούμε με τα κόμματά τους, με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, σήμερα εμφανίζονται ως αντάρτες, γιατί βγαίνει ένας άλλος που παίρνει το χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται, επειδή είναι και καρναβάλι τώρα, είναι μια μασκαράτα η οποία όμως είναι σε μόνιμη βάση και προσπαθεί να κρύψουν ότι πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες που έχει ο καθένας τους και την καρέκλα, ταυτόχρονα προσπαθούν με νύχια και με δόντια τη δυσαρέσκεια που έχει ο κόσμος από τα προβλήματα που βιώνει να μην την πάρει σε έναν δρόμο ανατρεπτικό, διεκδικητικό, αλλά να ξαναμείνει ανάμεσα στα ίδια ουσιαστικά κόμματα, στις ίδιες αντιλήψεις που έχουν προωθήσει όλη αυτή την πολιτική που βασανίζει το λαό και στα Επτάνησα και γενικότερα. Και κύριε Βαλού, βλέπουμε ότι σε επίπεδο δήμων τα κόμματα δεν δίνουν και καλά χρήσματα ή επίσημη στήριξη, αλλά το κάνουν σε επίπεδο περιφερειών που υποτίθεται ότι είναι πιο πολιτικοποιημένες οι εκλογικές διαδικασίες. Άλλαξε και αυτό, επιτρέψτε. Ναι, το κάνουν σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Αυτό το κάναν στην αρχή. Το βλέπουμε και στα Ιόνια. Αυτό το κάναν στην αρχή ακριβώς για να κοροϊδέψουν, να περάσουν αυτή την άποψη που λέει ότι τα τοπικά είναι διαφορετικά από τα γενικά. Ότι εμείς τον τόπο μας όλοι τον αγαπάμε και ο καθένας αφήνει ταυτότητά του απ' έξω. Και όλοι μαζί, όλοι καλή χωράνε. Δεν αφήνουν όμως τις αντιλήψεις τους απ' έξω. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο, αφού πήραν και τα χρήσματα, τσακωθήκανε, χωρίσανε, μαλώνουν μεταξύ τους. Περισσότερο σε επίπεδο περιφερειών γίνεται αυτό με τα χρήσματα πια. Όχι, γίνεται και στους Δήμους. Με καθαρό τρόπο και η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει χρήσμα στους υποψήφιους και ο ΣΥΡΙΖΑ απλώς ψάχνει να βρει γιατί έχει και δυσκολίες άλλου τύπου. Και το ΠΑΣΟΚ δίνει, όλοι δίνουν. Κοιτάξτε. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό είναι που κοροϊδεύουν τον κόσμο και προσπαθούν να τον ξεγελάσουν. Το κύριο όμως σήμερα είναι ότι πρέπει να. Με ή χωρίς χρήσματα. Με ή χωρίς στήριξη. Με ή χωρίς. Είτε σε Δήμους είτε σε περιφέρειες. Εντάξει, είναι και γνωστοί όλοι. Έχουν δοκιμαστεί, ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Ειδικά σε μικρές τοπικές κοινωνίες. Φυσικά. Εκμεταλλεύονται όμως σε αυτή τη λογική το συνέστημα του κόσμου. Ναι. Την αντίληψη που έχει περάσει ότι ο τόπος μας είναι θέμα, ας πούμε, ικανοτήτων διαχείρισης των πραγμάτων. Όμως είναι θέμα αντίληψης. Παράδειγμα, σήμερα όσοι δήμαρχοι πέρασαν, οι περιφερειάρχες, οι προτεραιότητες που έβαλαν ήταν να ενισχύσουν μεγάλα κονδύλια προς να τα προωθήσουν προς τα μεγάλα συμφέροντα, ξενοδοχεία, αεροδρόμια, εφοπλιστές. Αντίστοιχα όμως τα σχολεία ρημάζουν, οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι, νερό δεν υπάρχει, η αντισεισμική θωράκιση είναι τελευταία. Και πιάνω τελεία εδώ πέρα γιατί κακά τα ψέματα. Δεν μπορούμε μέσα στο περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μπούμε σε επιμέρους ζητήματα. Η λαϊκή συσπήρωση ξέρω ότι έχει σηκώσει πολύ ένα τρίπτυχο θεωρία και πράξη σε επίπεδο περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και όχι μόνο. Αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική προστασία. Προφανώς αυτό θα συνεχίσει και να κάνει. Φυσικά, εμείς βάζουμε σε προτεραιότητα. Ξέρουμε, να σας πω, για να είμαστε πάντα ειλικρινείς, ξέρουμε ότι η τοπική διοίκηση, γιατί εμείς έτσι τη λέμε, περιφέρειες και δήμοι, λειτουργούν μέσα σε ένα σφιχτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει με όλους τους νόμους Καποδίστρια, Καλλικράτη, Κλισθένη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και οι εκλεκτοί τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, που βάζει τους κανόνες προς τα που θα πάνε τα μεγάλα προγράμματα. Ναι. Προγράμματα που είναι λεφτά από το ΕΣΠΑ και άλλα, τα οποία ανήκουν στο λαό και το δικό μας και τον ευρωπαϊκό λαό. Είναι από το φόρο μας. Ναι. Μας έχουν δηλαδή καταλυστεύσει. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Θέλουμε αυτά τα χρήματα, αυτά τα προγράμματα να επιστρέψουν με προτεραιότητα τις ανάγκες σε υποδομές για τον λαό. Ναι. Δηλαδή για την αντισεισμική θωράκιση, για τη σχολική στέγη, για την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική, την πρόνοια. Αυτά να είναι στην προτεραιότητα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο γιατί είναι ο νόμος τέτοιος. Γι' αυτό συνδέουμε και το ειδικό θέμα με το γενικό και λέμε ότι είναι ενιαίο το κριτήριο της ψήφου. Και πολιτικά και στην τοπική διοίκηση. Εδώ οι άλλοι βλέπετε, να σας πω, η κυρία Κράτσα που είναι υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα αν τσακώνεται με τον κύριο Σπύρο. Στην οποία λέτε σε μια ανακοίνωσή σας, απαντώντας προφανώς σε δικές της δηλώσεις, κυρία Κράτσα, την παράθεση με επιχειρήματα. Φυσικά, γιατί εντάξει, υπήρξε μια συνομιλία και από την τοποθέτησή της, η ιεραρχία ως ανάγκη, την ανταγωνιστικότητα, τον τουρισμό, τη λάμψη υποτίθεται στα Ιόνια νησιά. Ούτε καν ασχολείται και αναφέρεται στα τεράστια αυτά προβλήματα της καθημερινότητας. Δεν τα είδε. Δεν είδε τα σκολιά, δεν είδε τους σεισμούς, δεν είδε τους δρόμους, δεν είδε το νερό, δεν είδε τα σκουπίδια. Υπηρετεί δηλαδή με τον καλύτερο τρόπο
αυτό που θέλει το εφοπλιστικό και τουριστικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, ο κ. Γαλιατσάτος, ναι, που είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ότι μας είπε ότι δεν είναι κάποτε. Ή δηλώνει και προσπαθεί να δείξει ότι είναι και αποστασιοποιημένος από κυβερνητικές επιλογές. Δεν είναι καθόλου, γιατί και η ίδια του η λογική ως πλειοψηφία στην περιφέρεια αυτό ιεράρχησε. Ναι. Ιεράρχησε τα κονδύλια στις ανάγκες της υποτιθέμενης ανάπτυξης για τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους. Ναι. Όμως το πώς δουλεύουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι μέσα δεν αφορά και δεν νοιάζει κανέναν. Εμείς θεωρούμε ότι ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος πρέπει να είναι μαζί με το λαό οργανωτής και να πρωτοστατεί στους αγώνες του λαού για το νοσοκομείο, για την έλλειψη προσωπικού. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όλα αυτά μπορείτε να τα λένε και να τα διαπιστώνουν και να τα διεκδικούν όλοι. Δεν τα διεκδικούν όλοι. Όχι. Θεωρητικά. Όχι. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να μιλάμε για τα θεωρητικά. Συνήθως εμάς κατηγορούν ότι είμαστε λίγο θεωρητικοί. Καμιά φορά, ναι, μας λένε και ξύλινους, επειδή επιμένουμε σταθερά να λέμε ότι έτσι πρέπει να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Όμως όχι, δεν τα υπηρετούν. Μπορεί να βγάζουν ψηφίσματα και να λένε μεγάλα λόγια ή να κυκλοφορούν τώρα τεράστια εκατομμύρια προπαγανδιστικά ότι μοιράζουν παντού λεφτά, ναι, όμως κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι εδώ, τη ζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε δηλαδή να κρυφτούμε πίσω από αυτήν. Δεν τα υπηρετούν αυτά. Αντίστοιχα, η προσπάθειά τους είναι ακριβώς να διοχετευθούν τα μεγαλύτερα κονδύλια στις ανάγκες που έχουν οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι ή μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που σήμερα θέλουν να μπουν στους υδρογονάνθρακες, σε άλλους τομείς. Αυτό κάνουν, αυτά προωθούν. Με αυτά στοιχίζονται. Να υποθέσω ότι με βάση όλα όσα λέτε, κατά την άποψή σας δεν εκπροσωπεί κάτι διαφορετικό από όλα αυτά και ο κύριος Σπύρου, ανεξάρτητος κατά τα άλλα. Ο κύριος Σπύρου είναι, κοιτάξτε, ήταν περιφερειάρχης, ήταν βουλευτής, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν βουλευτής, παρά το ότι σήμερα τσακώνεται με την κυρία Κράτσα. Όμως αυτό ακριβώς πρέπει να αφυπνίσει τον κόσμο, να γυρίσει την πλάτη του σε μια κοροϊδία. Σήμερα κανείς δεν είναι ανεξάρτητος έτσι και αλλιώς από τις αντιλήψεις του. Δεν είναι θέμα μόνο με το χρήσμα το κομματικό. Τώρα τσακώνονται μεταξύ τους όλοι αυτοί, αφενός μεν για τη διαχείριση της εξουσίας και της καρέκλας τους, αφετέρου όμως, που είναι πιο σοβαρό, είναι ότι πίσω από αυτούς τους τσακωμούς κρύβονται και συμφέροντα τα οποία υπηρετούν οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή ποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν την πίτα. Μεγάλοι ή μικρότεροι, ντόπιοι ή ξένοι. Ποιοι δηλαδή θα πάρουν το μερίδιο από αυτά τα προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά και για το λαό επιφυλάσσουν όλοι τους τα ψίχουλα. Ναι. Εμείς λοιπόν σε αυτή τη λογική παίρνουμε καθαρή θέση. Εμείς λέμε ότι στοιχιζόμαστε πρώτα και κύρια με τις ανάγκες του λαού, θέλουμε μέσα από την ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης να ακουστεί η αγωνία και η φωνή του λαού. Μαζί του να παλέψουμε να διεκδικήσουμε κονδύλια, προγράμματα που θα επιστρέψουν στον ίδιο, όχι με ένα μαγικό ραβδί, όχι την άλλη μέρα. Ναι. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Οι σωτήρες δηλαδή παρουσιάζονται τώρα και όλοι σκυλεύουν πάνω στα προβλήματα που έχουν οι ίδιοι δημιουργήσει, γιατί όλοι έχουν δοκιμαστεί. Οι ίδιοι, οι προηγούμενοι. Προηγούμενοι, οι επόμενοι. Ο ένας βγαίνει από ένα ψηφοδέλτιο, πάει στο άλλο, κάνουν συναλλαγές, κάνουν ανταλλαγές, κάνουν συμφωνίες για την επόμενη μέρα. Νομίζω όλοι τα καταλαβαίνουν αυτά. Όμως θέλουμε ο κόσμος να δυναμώσει, να ξεφύγει αν θέλετε και από συναισθηματισμούς, γιατί ξέρετε σε αυτές τις εκλογές υπάρχει και το προσωπικό, υπάρχει και το προσωπικό, ο συγγενής, ο άλλος που μπαίνει στο ένα ψηφοδέλτιο, ο τόπος μου, εδώ θα ψηφίσω αλλιώς, εκεί θα ψηφίσω διαφορετικά, εκεί έχω υποχρέωση. Την όποια υποχρέωση δεν ξέρω, ναι, πώς την εννοεί. Έτσι είναι. Πάντως κυρία Μπαλού, έχουμε υποχρέωση, ναι, στα παιδιά μας και στη ζωή μας να ζήσουμε καλύτερα και όπως μας αναλογεί σήμερα που, ναι, συγκεντρώνεται τεράστια, ξέρετε πόσα εκατομμύρια μοιράζονται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι φοροαπαλλάσσονται. Δεν μπορεί να επιστρέψει δηλαδή στο λαό, σε έργα και υποδομές, τίποτα από αυτά. Μπορεί να πει κάποιος ότι τους τσουβαλιάζεται όλους, ότι μπορεί να έχουν και αγαθές προθέσεις, ότι επίσκεται με τα πρόσωπα και τους ανθρώπους, μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, ή εν πάση περιπτώσει ότι η δική σας ταύτιση με το ΚΚΕ μπορεί για ένα κομμάτι του κόσμου να λειτουργεί αρνητικά, που θέλει να σας ψηφίσει μεν, το σκέφτεται δε. Ναι, προφανώς και εσείς, ναι, έχετε αυτούς τους προβληματισμούς και δεν είναι εύκολη, καθόλου εύκολη ψήφος, είτε στο ΚΚΕ, ενδεχομένως να είναι περισσότερο εύκολη σε επίπεδο δημοτικών εκλογών ή περιφερειακών
στη λαϊκή συσπήρωση. Ναι, κοιτάξτε, έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Και μπορείτε να σας πει, εσείς δεν διεκδικείτε την εξουσία, για παράδειγμα. Μιλάτε για αντιπολίτευση. Είμαι υποχρεωμένος να τα θέσω αυτά. Βεβαίως, είναι ένα. Και τα λέει ο κόσμος που στέκεται καλοπροαίρετα απέναντι στον χώρο σας. Σωστό είναι, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Και λέει ότι όταν ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση ΚΚΕ, ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Δεν μας κοροϊδεύουν, αυτά μας λένε, αυτά εννοούν και αυτά θα πράξουν. Απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως το σκέφτονται. Ναι, σωστό είναι και έτσι γίνεται και μια παρέμβαση και από τους πολιτικούς αντίπαλους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά και από τις εφημερίδες, μια προσπάθεια δηλαδή ότι αυτά που λέμε εμείς δεν γίνονται ή να μας περιχαρακώσουν. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλο το λαό που βασανίζεται από αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα αν είναι κουκουέ, αν ψήφισε κουκουέ, ψήφισε κάτι άλλο. Ναι. Απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που δεν έχουν χαλάσει από αυτή την κατάσταση. Σε εκείνους που μπορεί να ψήφισαν κάτι άλλο, όμως καταλαβαίνουν σήμερα ότι τους ξεγέλασε και υποπεριβόητη πρώτη φορά αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Βεβαίως, με εκείνους που συστρατευτήκαμε και πορευτήκαμε μαζί στους δρόμους του αγώνα, ανεξάρτητα, χωρίς να ζητήσουμε κανένας το φάκελο του αλλού να τη ψηφίζει. Ναι, το κριτήριο λοιπόν σήμερα και απέναντι σε εμάς είναι αν και εμείς δοκιμασμένοι στους αγώνες υπηρετούμε αυτό το δρόμο. Και θα κριθούμε γι' αυτό. Το δεύτερο, έχουμε και παραδείγματα. Παραδείγματα του Δήμου Πάτρας, του Δήμου Κεσαριανής, ναι, ναι. του Δήμου Πετρούπολης, παλιότερα, του Δήμου Χαϊδαρίου. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μας λένε ότι δεν θέλουμε την κυβέρνηση. Θέλουμε που έχουν αφήσει η εποχή κομμουνιστές δημαρχία. Μα και σήμερα. Το παραδέχονται όλοι. Μα και σήμερα. Ναι. Και σήμερα. Και ο Πελετίδης, ο Ηλίας Σταμέλος, ο Σίμος, ναι. Στο Χαϊδάρι, ο Σελέκος. Όλοι λοιπόν φαίνεται από τη δουλειά τους. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν από τους νόμους των κυβερνήσεων, ναι. ότι στην προτεραιότητά τους και χωρίς να κάνουν πίσω απέναντι στους νόμους, δηλαδή συγκρουόμενοι, έχοντας και μηνύσεις στην πλάτη ναι, τους, ναι. έβαλαν μπροστά το συμφέρον των εργαζομένων και πέτυχαν πράγματα. Ναι. Πέτυχαν τα σχολιά τους να είναι καλύτερα, να παίρνουν δημόσια περιουσία. Δηλαδή, όπως οι παραλιακές στην Πάτρα. Φυσικά. Που διεκδίκησε ο Δήμος. Διότι δεν υλοποίησαν τους πληστηριασμούς, ναι. δεν έκοψαν το ρεύμα στις οικογένειες, έβαλαν διαφορετικά ας πούμε, κριτήρια στο τι πληρώνει στα τέλη. Στα ανταποδοτικά τέλη. Στα ανταποδοτικά ναι. τέλη. Υπάρχουν παραδείγματα. Αυτό ναι. λοιπόν είναι σημερινό, είναι ρεαλιστικό, είναι εφικτό και εμείς αυτό που θέλουμε είναι όντως να μας δώσει ο λαός τη δύναμη και ναι. μαζί του, όχι εργολαβία. Να διεκδικήσουμε την καλυτέρευση, την ανακούφιση, να πάρει ανάσα ο λαός από αυτή την πολιτική που τον βασανίζει. Το πάμε συνεχόμενα χωρίς διακοπή για να προλάβετε και εσείς να πείτε όσο γίνεται περισσότερα. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για τον Κλισθένη και το σπάσιμο των Δήμων που είναι πια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τους Δήμους Κεφαλονιάς και Κέρκυρας και μάλιστα στα τρία. Σε ποια λογική πιστεύετε ότι κινείται όλο αυτό σε σχέση με τον Κλισθένη, τις υποψηφιότητες και το σπάσιμο των Δήμων και ποια είναι η δική σας θέση και άποψη εν ολίγοις. Κοιτάξτε, ο Κλισθένης που είναι συνέχεια των άλλων νόμων ουσιαστικά ολοκληρώνει, προσχωράει μια μεταρρύθμιση όπως τη λένε, άσχετα αν τσακώνονται όλοι. Είναι μια μεταρρύθμιση που την έχουν ψηφίσει όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην κυβέρνηση, η οποία τι κάνει. Τους Δήμους και τις περιφέρειες τις κάνει πιο μακρύ χέρι του κράτους. Δηλαδή, εδώ πρέπει να καταλάβουμε. Ότι μεταφέρονται αρμοδιότητες στην περιφέρεια και στους Δήμους πια, ναι. πολύ βασικές για τη ζωή μας. Αρμοδιότητες νοσοκομιακές, παιδείας, πρόνοιας, οι οποίες τις διαχείρισαν απορριμμάτων κτλ. Οι οποίες ουσιαστικά μειώνοντας από τα κονδύλια του κράτους με τα μνημόνια τα χρήματα που οφείλονται στην τοπική διοίκηση, ναι. μειώνοντας την κρατική επιχορήγηση. Τι γίνεται, μεταφέρονται ως ευθύνη στη τσέπη των δημοτών, θα πληρώνεις δηλαδή εσύ για τα πάντα και ανάλογα με το εισόδημα που έχεις ως νησί, ναι. θα έχεις και αντίστοιχο επίπεδο παιδείας. Είναι αντιδραστικές αυτές οι εξελίξεις. Και απαλλάστε έχει. Το κράτος, απαλλάστε το κράτος από αυτή την ευθύνη και ουσιαστικά γίνεται ατομική μας υπόθεση. Αυτή λοιπόν είναι μια αντιδραστική πορεία των μεταρρυθμίσεων που... Την τοπική διοίκηση την κάνουν μικρά κράτη. Έτσι θα σκεφτούν ότι εδώ θα έχουν ένα μικρό πρωθυπουργό και θα δούνε αν θα είναι δικός τους, ναι, σύμμαχός τους ή αντίπαλος. Απλή αναλογική δεν θέλατε. Στον βαθμό που είναι απλή αναλογική αυτή που θα ισχύσει. Εμείς θέλουμε απλή αναλογική και την έχουμε ψηφίσει. Όμως να πούμε ότι δεν είναι απλή αναλογική. Εδώ είναι κουτσή απλή αναλογική. Mm. Είναι μόνο στον πρώτο γύρο. Mm. Φυσικά εκεί θα πάρει ο καθένας ό,τι του αναλογεί και έτσι είναι το σωστό. Όμως έχει το δεύτερο γύρο που αλλοιώνεται αυτή η πορεία. Έχει τα ενιαία ψηφοδέλτια παρακάτω και ουσιαστικά τα κάνουν. Γι' αυτό είναι θέμα κάποιος ένα μέτρο γιατί το κάνει. Το κάνει γιατί και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει τώρα να προωθήσει πιο πολύ τη συνένεση
αφού συμφωνούν ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης, συνεργασιών και άλλα σχετικά, για να ενωθούν οι δυνάμεις που διαφωνούν και να ξεπεραστούν και οι αντεγκλήσεις μεταξύ τους. Να πάει πιο γρήγορα δηλαδή αυτή η πολιτική. Αυτό είναι ο κλεισθένης. Σε σχέση με το σπάσιμο των Δήμων, το προκειμένο Κέρκυρας και Κεφαλονιάς. Καταρχάς να πούμε το πρώτο, ότι όταν έκαναν ένα Δήμο, το έκαναν γιατί ήθελαν να μεγαλώσουν ουσιαστικά γη και πληθυσμό για τα μεγάλα επενδυτικά έργα. Ναι. Γιατί όποιος έρθει θέλει ποσότητα, μεγάλη γη συγκεντρωμένη κτλ. Το κριτήριό τους λοιπόν και για τον ένα Δήμο ήταν το συμφέρον των επιχειρηματικών επενδυτικών ομίλων. Ναι. Το σπάσιμο τώρα των Δήμων πάλι δεν γίνεται με κριτήριο τα συμφέροντα του κόσμου. Πάλι γίνεται γιατί και αντικειμενικά δεν δούλεψε αυτό το σχέδιο. Με τους ενιαίους καλλικρατικούς δήμους, ένα νησί, ένας δήμος για παράδειγμα. Ναι, ναι, δεν δούλεψε. Έχει και αντικειμενικές δυσκολίες. Το δεύτερο είναι γιατί τσακώνονται και μεταξύ τους για πολιτικά ωφέλη. Ναι. Η ΜΕ Νέα Δημοκρατία και οι εκλεχτοί της θέλουν μία μεγάλη καρέκλα. Ναι. Οι δε άλλοι θέλουν τρεις, μπας και πάρουν και κάποια. Όμως το πιο ουσιαστικό, πέρα από αυτά που δεν γλιτώνεις από αυτά, είναι ότι το περιεχόμενο είτε των τριών δήμων είτε του ένα δήμου, όταν δεν έχεις πόρους που κόβονται, όταν δεν έχεις προσωπικό γιατί οι προσλήψεις δεν γίνονται, όταν έχεις ελαστικές σχέσεις εργασίας, όταν ιδιωτικοποιείς τα πάντα από τη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι τα σχολιά, μέχρι το ποιος βάφει το σχολείο, μέχρι το ποιος βάζει τα φώτα στους δρόμους, όταν λοιπόν ιδιωτικοποιείς τα πάντα, σημαίνει ότι για το λαό, είτε τρεις είτε ένας, το βασικό που πρέπει να σκεφτεί είναι να διεκδικήσει τους πόρους, το προσωπικό, τα δικαιώματά του, και αυτό μπορεί μόνο να το κάνει αν ο ίδιος το παλέψει και έχει μαζί του ενισχυμένη τη λαϊκή συσπήρωση. Αυτό είναι το κριτήριο. Είστε απόλυτα σαφείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα. Εντάξει. Θα μας δοθεί και άλλη ευκαιρία. Το βασικό για μας, ξέρετε, είναι να τα συζητάμε με τον κόσμο. Εκεί που πάμε τώρα, προσπαθούμε και ιεραρχήσαμε να πάμε πρώτα σε χώρους που εμείς θεωρούμε σημαντικούς. Πάμε στα σχολεία, τώρα θα πάμε στο ειδικό σχολείο. Το πρόγραμμά σας ξεκινάει σήμερα? Όχι. Είδαμε την ανακύκλωση που είναι τραγικές οι συνθήκες, είναι ιδιωτικοποιημένοι. Κολλήγες, καταγγελίες και παραβάσεις του τοπικού εργατικού κέντρου. Επειδή θεοποιούν τον ιδιωτικό τομέα, που όλα θα πάνε καλά γιατί το κακό κράτος τα διέλυσε, ουσιαστικά ταΐζουν με τεράστια ποσά εργολάβους και ιδιώτες, και μέσα εκεί οι εργαζόμενοι υποφέρουν, ούτε εμβόλιο δεν έχουν κάνει, ούτε παπούτσια δεν έχουν, τα πληρώνουν μόνοι τους. Και αυτός ο ιδιωτικός φορέας έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά από το δικό μας εισόδημα που κατατίθεται στο Δήμο. Και άλλα τέτοια προβλήματα βλέπουμε δηλαδή. Επισκεφτήκατε λοιπόν το χώρο της ανακύκλωσης? Ναι, πήγαμε στο Λίβα πάνω. Α, και στον Λίβα. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε όλο το σχέδιο, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ και με την Κέρκυρα. Η κατάσταση είναι τραγική. Να σας πω κάτι. Λιγότερο τραγική από τη στην Κέρκυρα. Να σας πω κάτι όμως. Το τραγικό, ξέρετε, δεν είναι όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα να σκάει μπροστά μας. Το τραγικό είναι ότι το 2019, ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία έχει δώσει όλες τις λύσεις, εμείς, όχι μόνο στα Επτάνησα, είναι στο Πανελλαδικό και στην Αττική, δεν έχουμε λύσει το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί? Και έχουμε χωματερές ενάτη 2019. Ναι, γιατί όμως? Που υποτίθεται απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποτίθεται, ναι. Αλλά γιατί? Γιατί προωθείται ένα σχέδιο σταδιακά ιδιωτικοποίησης, κομμάτι-κομμάτι, λίγο της αποκομιδής, λίγο του εργοστασίου, λίγο της διαχείρισης. Αυτό είναι, πώς να το πω, περιμένουμε πότε οι μεγάλοι όμιλοι θα διαθέσουν τις ορέξεις τους και πού, πότε θα επιλέξουν να πάνε εδώ, πότε εκεί. Στοιχίζονται λοιπόν πίσω από αυτά τα συμφέροντα, και επίσης θέλουμε να σας πούμε κιόλας ότι γίνεται και πολύ μεγάλη μάχη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποια τεχνολογία θα υπηρετηθεί, άρα ποιος μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος θα πάρει το έργο και ποιες εταιρείες θα φάνε από το χρυσάφι που λέγεται σκουπίδι. Άρα και εμείς και θα το πληρώνουμε. Η όλη ιστορία οδεύει προς την ιδιωτικοποίηση ό,τι αφορά τα απορρίμματα. Κοιτάξτε. Γιατί εκεί συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Όλα εκεί οδεύουν. Εκεί είναι εγκληματική κατάσταση και για τους χώρους. Και με ακραία στοιχεία. Διότι δεν. Κοιτάξτε, τα ακραία στοιχεία ενισχύονται όταν ένας λαός βιώνει προβλήματα. Μάλιστα. Όταν οι δυνάμεις που διαχειρίζονται την τύχη τον έχουν κοροϊδέψει. Διότι όταν πηγαίνεις και ως ΣΥΡΙΖΑ και ως Περιφερειακή Αρχή, χωροθετείς χώρους οι οποίοι είναι ακατάλληλοι, ενώ έχεις υποσχεθεί ότι θα τους κλείσεις. Εντάξει, είναι το καλύτερο πεδίο για να αναπτύσσονται τέτοιες αντιδραστικές αντιλήψεις. Και σε αυτό συνέβαλε και η
παρουσία για μεγάλο διάστημα των ΜΑΤΑ στην περιοχή της Δευτέρας. Εμείς ναι, εμείς λέμε όμως ότι πρέπει να, ο κόσμος ο ίδιος να γυρίσει την πλάτη στα στοιχεία. Στοιχεία Χρυσής Αυγής, τέτοια στοιχεία που παρεμβαίνουν και εκμεταλλεύονται διότι την αγωνία του κόσμου, μάλιστα, διότι είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Και μπορεί να στοιχηθεί με καθαρούς αγωνιστές που τους ξέρει καθημερινά και συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Ολοκληρώνοντας σε πρώτη φάση, γιατί πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Να μας ενημερώσετε έτσι λιγάκι για την επίσκεψή σας στη ΖΑΕΚΑΘΟ, το πρόγραμμά σας. Ναι, τώρα θα πάμε, πέρα από την ανακύκλωση, ναι, θα πάμε στο ειδικό σχολείο. Έχουμε πάει ήδη σε αρκετά σχολεία. Και εκεί υπάρχει θέμα. Έκανε παρέμβαση το Εργατικό Κέντρο και επιστολή προς την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς έχει καθυστερήσει αρκετά να ολοκληρωθεί το νέο κτίριο. Ναι, ναι, μα αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι ό,τι αφορά το λαό καθυστερούν και ό,τι αφορά λίγους και μεγάλους γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, αυτό όμως εκεί βλέπει και ο κόσμος με ποιον είναι αυτοί που έχουν εκλεγεί σε περιφέρειες, δήμους και κυβερνήσεις. Και ναι, κυβερνήσεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχεις έναν δικό σου άνθρωπο εκεί, μια δική σου δύναμη. Θα έχεις ένα σύμμαχο αύριο για τα προβλήματά σου ή θα ενισχύσεις αυτούς που σήμερα και πριν τους έχεις δοκιμάσει και είναι απέναντί σου. Με το ψίχουλο θα προσαρμοστούμε. Με το ελάχιστο που μας δίνουνε. Ωραία. Ειδικό σχολείο λοιπόν και για τη συνέχεια. Πάμε και σε χωριά. Χθες πήγαμε στον Άγιο Κύρικο. Θα δούμε τώρα, θα πάμε σε κάποια άλλα. Θα πάμε στα μαγαζιά. Έχουμε ξανάρθει, έχουμε κάνει ήδη αρκετούς χώρους. Θα ξανάρθουμε. Θέλουμε να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, με τους γονείς, με τους συλλόγους. Τους καλούμε και από εδώ τους συλλόγους να έρθουν. Με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Μαθητών ΖΑΕΚΑΘΟ, ναι, την Παρασκευή στα γραφεία της Ένωσης στην περιοχή του ΓΑΙΚΑΝΙΟΥ στο πρώην κοινοτικό γραφείο. Αύριο είναι η μέρα 8 Μάρτη. Ξέχασα να σας ρωτήσω. Καθώς και είστε. Το είπα εγώ. Και υπάρχει και δικό σας άρθρο. Υπάρχει άρθρο σήμερα. Πιστεύουμε ότι σε μια προσπάθεια συμβολής για το ποιος σήμερα πραγματικά γιορτάζει. Γιατί πολλές γυναίκες σήμερα, όλες δηλαδή, και στην πολιτική και στους συνδυασμούς, θα μιλήσουν για την ημέρα της γυναίκας. Αλλά γιορτή και αγώνας λέτε. Ναι. Γιατί κοιτάξτε, για μας είναι καθαρό ότι δεν μπορεί σήμερα να τιμούν και να γιορτάζουν τη μέρα της γυναίκας. Αύριο, έτσι. Ναι. Εντάξει, αύριο είναι, αλλά το σήμερα είναι το χρονικό που λέμε. Αυτό εννοώ, ναι, όχι της ημερομηνίας. Δεν μπορούν να τη γιορτάζουν και να την τιμούν γυναίκες, πολιτικοί, οι οποίες σήκωσαν το χέρι τους και ψήφισαν τα αντιδραστικά μέτρα για τη μητρότητα, για τις εργασιακές σχέσεις. Και τέτοιες είναι όλες οι υποψήφιες της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που συμμετείχαν στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Ναι. Δεν μπορεί να γιορτάζουν εκείνες οι οποίες πραγματικά έχουν συμβάλει στο να ζει η γυναίκα σήμερα με χειρότερους όρους, χωρίς υποδομές που θα τη διευκολύνει και στη συμμετοχή της και στη δράση της. Ναι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι σήμερα, ας πούμε, οι γυναίκες εργαζόμενες στα σχολιά που γυρίζουν με μια βαλίτσα στο χέρι, οι εμποροϋπάλληλες, οι ξενοδοχοϋπάλληλες. Η γυναίκα με τους πολλαπλούς ρόλους. Με τους πολλαπλούς ρόλους. Και όταν οι υποδομές είναι όλες ανταποδοτικές, αντιλαμβάνεστε πόσο δυσκολεύει η ζωή της γυναίκας σήμερα. Αυτές, ναι, γιορτάζουν για μας. Είτε εργαζόμενη, είτε άνεργη, είτε ασχολείται με τα οικιακά. Η νέα γυναίκα που δεν μπορεί να φτιάξει ένα σπιτικό. Ναι. Που άμα είναι έγκυος απολύεται ή πρέπει να υποβάλει αίτηση από πριν ότι δεν θα μείνει έγκυος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτά τα μέτρα ή που θα πρέπει να χαμογελάνε, δουλεύει στο My Market. Στο My Market διάβασα αυτό. Και το... να είναι. Που παίρνει 300 ευρώ. Να νιώθει ευγνωμοσύνη προς το Θεό, γιατί παίρνει από το 0 300 φορές πάνω. Υπόθηκε και αυτό. Ναι, ναι, βγήκε ανακοίνωση, τη διάβασα με προχτές. Είναι ντροπή δηλαδή. Και προβλήθηκε και από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, να το ξέρετε, ναι, σαν θέμα. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό, επειδή υπάρχει και μια λογική, ξέρετε τώρα δυστυχώς, που λέει γυναίκες ψηφίστε γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες μπορούν να είναι καλύτερες στη διοίκηση. Τα ακούμε από συνυποψήφιες γυναίκες. Γι' αυτό και σκέφτηκα στην εντέλεια πώς να ξεκινήσω τη συνέντευξη με την κυρία Μπαλού. Θα σας άρεσε να πω, έχω δίπλα μου μια κυρία η οποία είναι δραστήρια και δυναμική, δημιουργική. Έτσι δεν αυτοπροβάλλονται οι υποψήφιες γυναίκες. Δημιουργική, δραστήρια και δυναμική. Ξέρω ότι αυτά δεν μπορούν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά μιας υποψήφιας με τη λαϊκή συσπήρωση. Όχι, τα χαρακτηριστικά είναι. Πώς να ξεκινήσουμε, το σκεφτόμουν. Και ήξερα και την απάντηση μάλλον. Τα χαρακτηριστικά και για τη γυναίκα και για τον άντρα είναι με ποιον είναι. Και όχι αν είναι νέα, ωραία. Αν είναι νέα, φρέσκες ιδέες, διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, νέες ιδέες. Τα ζήσαμε. Λοιπόν, ναι, τα ζήσαμε, αλλά πλασάρονται, ενισχύονται. Να σας πω κάτι. Βάλτε μέσα και την επιχειρηματικότητα. Μεγάλο ατού.
αν είσαι υποψήφιος. Ναι, φυσικά. Αλλά να σας πω κάτι, ένα χοντρό παράδειγμα με τι κριτήριο είναι η εκλογή του κυρίου Ψινάκη. Ναι. Έτσι δεν είχε βγει. Δηλαδή δεν μπορούμε με τέτοια κριτήρια να αποφασίσουμε ότι σε χώρους, σε μετερείς για να το πω έτσι, που διαφεντεύεται η ζωή μας και ναι, παίρνονται αποφάσεις, μπορούμε τα κριτήρια να είναι το ψηλός, αν είσαι γυναίκα, αν είσαι νέος, αν είσαι φρέσκος, δεν ξέρω τι άλλο λένε. Ή εμείς μπορούμε και ή θέλουμε αν είσαι και επιστήμονας. Ξέρουμε. Αυτό που ακούμε από τους υποψήφιους, εμείς θέλουμε, μπορούμε και ξέρουμε. Καλά, ναι. Αυτό μπορεί να το πει ο καθένας για τον εαυτό του. Ναι, όλοι λένε για τον εαυτό τους ότι μπορούν. Και ξέρουν και θέλουν. Ναι. Ωραία, κυρία Μπαλού, θα μου δώσετε και καμία είδηση σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Εγώ ξέρω μερικούς υποψήφιους με τη λαϊκή σφαίρα. Τότε θα μας δώσετε εσείς είδηση. Νομίζω. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και τη Ζάκυνθο και τη λαϊκή συσφύρωση, Γιάννη Σκορφιά τη Ένα. Οι υπόλοιποι, λοιπόν, αν θέλετε βέβαια. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, είναι ότι ακόμα δεν θα σας πούμε. Ο Γιάννη Σκορφιά τη είναι δεδομένος. Γιατί είμαστε σε μια πραγματικά προσπάθεια να μιλήσουμε με πάρα πολύ κόσμο. Τα ψηφοδέλτιά μας θέλουμε και να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις, ναι, που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ανοιχτά, είναι μια ανοιχτή αγκαλιά σε ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν για το αύριο. Έχω τον Γιώργο Κωνσταντίνο δίπλα μου. Αυτός αγωνίζεται κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο για το αύριο, είναι δοκιμασμένος. Θα πάει τώρα να το στήσω. Θέλουμε και καινούριες δυνάμεις. Ναι. Θέλουμε κόσμο να μπει σε αυτή τη μάχη μέσα από τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε δώσει αγώνες παντού, είναι συνέχεια η δουλειά μας, αλλά είμαστε και άνθρωποι που δεν παραγοντίζουμε, ναι, δεν καθόμαστε σε μια θέση για πάντα, ναι, δεν την παντρευόμαστε και δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Ναι. Εμείς από όποια θέση, κυρίως μέσα από το κίνημα, δίνουμε τη μάχη μας, οπότε ναι, δοκιμαζόμαστε εκεί. Ωραία. Να υποθέσω το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι. Ναι, θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε, δεν είναι κάτι φοβερό. Και επίσης, ναι, να σας πω και κάτι. Δεν σκοτωνόμαστε εμείς, ξέρετε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει, το ξέρω. Και με το ποιος θα περάσει τον άλλον. Το ξέρω και προσωπικά. Οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα καθόλου. Ναι. Αυτό που πραγματικά μας απασχολεί δεν και θέλουμε είναι μέσα από τη δουλειά που έχουμε ανοίξει και που προσπαθούμε και τώρα να πάρει κουράγιο ένας κόσμος που δεν έχει μέχρι σήμερα στρατευτεί μαζί μας, που δεν ακόμα δεν έχει κάνει ένα βήμα να βγει πιο ανοιχτά, να μας βρει, να βρεθούμε, να συζητήσουμε και να έρθει μαζί μας και μέσα από τα ψηφοδέλτια μας. Απλά να θυμίσουμε και τους υποψηφίους δημάρχους με τη λαϊκή συσπήρωση στα Ιόνια νησιά, στη Ζάκυνθο τον Φώτη Κόκλα, στην Κεφαλαιονία ο Δημήτρης Ματζουράτος. Τώρα η Κεφαλαιονία είναι τρεις δήμοι. Ναι, τώρα είναι τρεις δήμοι. Τώρα θα σας φέρουμε και άλλους δημάρχους. Νόντας Μαυροκέφαλος. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Λευκάδα. Λευκάδα είναι ο Βεριώτης. Και τώρα Γιώργος Κουλούρης στην Κέρκυρα, αλλά και εκεί. Και εκεί τρεις, ναι. Και εκεί τρεις. Τι να κάνουμε. Κάνουμε πολλούς δημάρχους τώρα. Θα μιλήσετε σε κάποια ανοιχτή συγκέντρωση στη Ζάκη. Σίγουρα θα γίνουν και θα αυτά. Θα μιλήσετε εσείς σε αυτή τη φάση σε κάποια ανοιχτή συγκέντρωση ή δεν υπάρχει αυτό στο πρόγραμμα. Σήμερα, αυτή τη βδομάδα, ναι, όχι, όχι. Α, θα καθίσετε όλη την εβδομάδα. Ναι, ναι, θα καθίσω. Μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον. Βέβαια, αυτό το ξέρω. Βέβαια, μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Και να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, σας αρέσει η Ζάκηθος? Πάρα πολύ. Εντύπωση μου κάνει. Γιατί? Μια δεν είναι πανέμορφη. Όχι περισσότερο από την Κέρκυρα. Την αρχόντισα του Ιωνίου, την έδρα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Εντάξει, όχι, να σας πω κάτι. Την Κέρκυρα την αγαπώ και μ' αρέσει περισσότερο, γιατί είναι η πατρίδα μου και την αγαπώ. Και εγώ πιστεύω ότι ο καθένας στον τόπο του τον βλέπει πιο όμορφο. Όπως μπορεί να βλέπει και τη γυναίκα του ή τον άντρα του, γιατί τον αγαπάει. Μετά όμως, από χρόνια αμφιβάλλω. Όμως, άμα δεν τον αγαπάει, εντάξει. Πάντως, αυτό εμένα, λέω για μένα τώρα, δεν με εμποδίζει πραγματικά να δω την ομορφιά ενός άλλου τόπου. Όχι για να πούμε κάτι ευχάριστο για αυτούς που μας ακούνε τώρα, γιατί παίζει και αυτό. Η εντοπιότητα, αγαπώ, ναι, τη Ζάκη, θα αγαπώ την Κέρκυρα. Όχι. Αυτό ναι. Τα επτάνησα. Και παίζει και πολύ και στις περιφερειακές εκλογές. Ναι, εντάξει, τα Επτάνησα είναι πανέμορφα έτσι κι αλλιώς. Αν δεν μπορείς να δεις την ομορφιά και ενός άλλου τόπου, έχεις πρόβλημα. Εντάξει, η Ζάκηθος είναι πανέμορφη και κοιτάξτε όμως ότι δεν τη φροντίζουν. Περιβαλλοντικά επιβαρημένη και κανένα. Ναι. Δεν τη φροντίζουν. Όχι, όχι. Και δεν μπορεί σήμερα να λέει κάποιος ότι αγαπώ ή δεν αγαπώ όταν δεν φροντίζεις έναν τόπο, ναι, και στις υποδομές του. Εδώ το ναυάγιο και είναι το που είναι το σήμα κατά τεθέν και δεν ασχολείται κανένα. Σε κακό. Λοιπόν, οπότε η αγάπη δεν χρειάζεται να τη λες. Ναι. Εντάξει, χρειάζεται να τη δείχνεις με το σεβασμό στην ιστορία, στο φυσικό κάλλος και κυρίως, επιτρέψτε μου, στους ανθρώπους που ζουν εκεί.
Δηλαδή με ποιους όρους ζει η λαϊκή οικογένεια πάνω σε ένα νησί. Ναι. Τότε είναι όμορφο πραγματικά. Ναι. Και αυτό που είπατε περί εντοπιότητας, λέει είναι Κερκυραίος, και εφόσον είναι Κερκυραίος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρει την περιφέρεια. Ναι, αυτό μετράμε πάλι... τα κουκιά. Ναι. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι, εμείς, επειδή εμείς μετράμε τη λαϊκή οικογένεια με αυτό το κριτήριο, θέλουμε να πούμε ότι είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που δουλεύει, παράγει και περνάει άσχημα, και πολύ λιγότεροι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά και πολύ άνεση. Ναι. Άρα εμείς απευθυνόμαστε σε αυτούς τους ούτε πολλούς. Ούτε ο τόπος καταγωγής κάθε υποψηφίου μπορεί να είναι βαρόμετρο ή βασικό. Γιατί αλλάζει ο μισθός του ξενοδοχοϊπάλληλου στην Κέρκυρα και στη Ζακυνθό. Αν θα είναι Κερκυρός ο επόμενος περιφερειάρχης. Έχει μεγαλύτερους μισθούς. Ή θα αλλάξει κάτι αν είναι από την Κεφαλονία. Θα έχει το νοσοκομείο του διαφορετικό. Ναι. Όχι. Άρα λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε στους πολλούς, σε όλα τα επτάνησα, εδώ που είμαστε σήμερα, και αφήνουμε τον κύριο Γαλιατσάτο και την κυρία Κράτσα και τους υπόλοιπους να απευθυνθούν στους λίγους και χορτάτους. Ο καθής εφό ετάχθη. Πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω να φεύγετε με καλές εντυπώσεις από εδώ. Πάρα πολύ καλές. Και από εδώ είστε πάρα πολύ φιλόξενος, αλλά και από τη Ζάκυνθο, που Καπουδίστρια είναι εξαιρετική, και η Άννα. Ευχαριστούμε, Άννα. Αλλά και ένα τραγουδάκι εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Μπαλού και σε όλες τις γυναίκες, με αφορμή την αυριανή ημέρα που θα πρέπει να είναι κάθε μέρα, και είναι γιορτή και αγώνας αγώνα μαζί. Και κρατάμε τη λαϊκή συσπήρωση, η οποία δεν έχει τυχαία ως σήμα κατά τη θέση το κόκκινο γαρίφαλο. Όχι βέβαια, είναι ποτισμένο με αγώνες. Γιατί τώρα σας κόβω λίγο χρόνο, αλλά εντάξει, παρακολουθούμε ακόμα και σε αυτό, ότι πολλοί συνδυασμοί με νέες και φρέσκες ιδέες αλλιεύουν τα σύμβολά τους μέσα από το διαδίκτυο. Ναι. Και τα φτιάχνουν κάθε φορά ανάλογα, ακόμα και το τσιτάτο τους που έχουν, το σύνθημά τους, ανάλογα με το τι πρέπει να περάσει για να βγουν. Ενώ εσείς στο επικοινωνιακό κομμάτι έχετε μείνει πίσω, θα σας πούν κάποιοι. Λαϊκή συσπήρωση, ξέρετε τι σημαίνει ο τίτλος μας που κατεβαίνουμε μαζί. Έτσι. Ενότητα στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στη νεολαία, στους μαθητές που θα ψηφίσουν πρώτη φορά και τους καλούμε να ψηφίσουν αγωνιστικά για το μέλλον τους, ναι, σημαίνει λοιπόν τη δυνατότητα που έχει ο λαός ενωμένος να πετύχει και να κερδίσει το δίκαιο του. Οι άλλοι μπορούν να ανοίγουν το διαδίκτυο και να διαλέγουν ό,τι πουλάει σήμερα. Ό,τι πουλάει εντάξει, σήμερα. Εμείς δεν δουλεύουμε έτσι. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, καλή παραμονή στο νησί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όσους μας ακούνε.